Για να δούμε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει στη Γαλλία και τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Έχουμε μαζί μας τη Μαριλίζα Αναστασοπούλου. Καλησπέρα, Μαριλίζα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στο Δελτίο. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, το ακούσαμε, Μαριλίζα, και στο ρεπορτάζ η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη, έφτασε το 66%, κάτι που αφενός δείχνει το ενδιαφέρον των Γάλλων για την πολιτική κατάσταση, αφετέρου όμως νομιμοποιεί έτσι περαιτέρω και την επικράτηση της ακροδεξιάς. Ακριβώς έτσι είναι. Αυτό το πολύ μεγάλο ποσοστό δείχνει ότι δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από μια χαμηλή συμμετοχή και δείχνει ότι πράγματι το κόμμα της Λεπέν, τουλάχιστον σε επίπεδο εκπροσώπηση αυτή τη στιγμή ψηφοφόρων, βρίσκεται πολύ ψηλά. Εάν δούμε τι έγινε το 2022, η Λεπέν ουσιαστικά είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο είχε πολύ μεγάλη αύξηση. Πριν δύο χρόνια ήταν στο 18%, τώρα είναι στο 33%, ενώ οι αριστεροί ανεβήκαν απλά τρεις μονάδες, από το 25% στο 28%, ενώ το κόμμα του Μακρόν από το 25% έπεσε σχεδόν στο 20%. Το λέω έτσι πολύ χοντρικά. Αυτή είναι και η πολύ μεγάλη αύξηση και δείχνει την κανονικοποίηση εισαγωγικά που προσπαθεί να κάνει η Λεπέν τα τελευταία χρόνια, ούτως ώστε αυτοί που την ψηφίζουν να μην θεωρούν επί της ουσίας ότι ψηφίζουν ακροδεξιό κόμμα, απλά να θεωρούν ότι ήρθε η ώρα να βάλουμε τον εαυτό μας πρώτα, να δώσουμε μια ευκαιρία και σε κάποιο άλλο κόμμα. Το κόμμα της Λεπέν υπόσχεται ότι θα κοιτάξει πρώτα τους Γάλλους. Αυτό θα είναι και ένα τεράστιο θέμα όσο αφορά τις μειονότητες και τους μετανάστες, που η Γαλλία έχει 10%. Και γι' αυτό είδαμε και τα επεισόδια που γίναν στο Παρίσι, γιατί οι πιο ακραίοι αριστεροί θεωρούν αυτή την επικράτηση αδιανόητη. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Δεν ξέρω αν θέλεις να συζητήσουμε γίνεται τώρα. Θέλω, Μαριλίζα, πριν πάμε στο τι γίνεται από εδώ και πέρα, να μας πεις λίγο πώς υποδέχθηκαν τα αποτελέσματα οι αρχηγοί των συνασπισμών, των κομμάτων, και τι μηνύματα στέλνουν από εδώ και πέρα στους ψηφοφόρους. Άκουσαμε τον Μπαρντελά που είπε ότι θέλει να είναι πρωθυπουργός όλων των Γάλλων. Ακριβώς. Το μεν κόμμα της Λεπέν και του Μπαρντελά αυτή τη στιγμή καλεί τους Γάλλους να πάνε ακόμη περισσότεροι να στηρίξουν, γιατί θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή προσπαθούν να παροτρύνουν. Με στόχο τι? Να έχουν απόλυτη πλειοψηφία. Γιατί ο Μπαρντελά έχει δηλώσει ότι σε περίπτωση που δεν έχει απόλυτη πλειοψηφία, απόλυτη πλειοψηφία σημαίνει να έχει 289 από τις 577 έδρες για να μπορούν να κυβερνήσουν, ότι δεν θέλει να ηγηθεί μια κυβέρνηση μειοψηφία. Άρα προσπαθούν αυτή τη στιγμή όσο μπορούν να αυξήσουν το ποσοστό. Όσο αφορά τον Μακρόν, ο Μακρόν το μήνυμα που έδωσε είναι ότι πρέπει πάση θυσία να αποτρέψουμε την άνοδο της ακροδεξιάς, αλλά την ίδια ώρα είναι λίγο ασαφές το μήνυμα της κυβέρνησης Μακρόν ως προς τη στήριξη της αριστεράς. Γιατί αυτή τη στιγμή η Λαϊκή Συμμαχία αποτελείται από τέσσερα κόμματα, ένα εκ των οποίων είναι του Μελανσόν, όπου το θεωρούν επίσης ακραίο. Οπότε εκεί είναι λίγο ασαφές το μήνυμα. Όσο αφορά τη Λαϊκή Συμμαχία, δηλαδή την αριστερά. Και εκεί Το βασικό μήνυμα είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποτρέψουμε την Λεπέν, και μάλιστα ο Μελανσόν είπε ξεκάθαρα, και θα το εξηγήσω αυτό μετά, ότι θα αποσύρει όσους υποψήφιους είναι τρίτοι στο δεύτερο γύρο, προκειμένου να αποφευθεί κάτι τέτοιο. Εκεί ήθελα να πάμε, Μαριλίζα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ότι από εδώ και πέρα είναι ένα ζήτημα τακτικής, λόγω ακριβώς του εκλογικού συστήματος που υπάρχει στη Γαλλία. Οι πιθανότητες του κόμματος της Λεπέν να κερδίσει την εξουσία, δηλαδή, θα εξαρτηθούν από τις λεγόμενες πολιτικές συμφωνίες. Για ποιες συμφωνίες μιλάμε? Ακριβώς, και αν θέλετε, λίγο να θέλετε να το εξηγήσουμε ένα λεπτό. Στο δεύτερο γύρο περνάνε όσοι υποψήφοι πήρανε 12,5% και πάνω σε περιοχές που είχαν 25% συμμετοχή. Δεδομένου ότι η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη, αυτό υπάρχει παντού. Το 12,5% όμως τι σημαίνει? Ότι για πρώτη φορά, λόγω της υψηλής συμμετοχής, έχουμε πάρα πολλές περιοχές όπου στο δεύτερο γύρο περνάνε τρεις και όχι δύο υποψήφοι, όπου είναι κυρίως από το κόμμα της Λεπέν, στις περισσότερες είναι πιο μπροστά, περίπου σε σχεδόν 300, από την Λαϊκή Συμμαχία, και περίπου σε 70 πρώτοι αυτή τη στιγμή είναι του Μακρόν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι την επόμενη Κυριακή, σε αυτές τις περιφέρειες, που ξαναλέω είναι περίπου περισσότερες από 300 από τις 577, έχει μεγάλη σημασία αν θα αποσυρθεί ο τρίτος υποψήφιος. Αυτή είναι η ιστορία. Mm-hmm. Αυτό θα το ξέρουμε αύριο το βράδυ. Τρίτη βράδυ είναι η προθεσμία για να αποσυρθούν ως υποψήφοι. Τι έχει γίνει μέχρι στιγμής?
Ο Μεν Μελανσόν είπε ότι θα αποσύρει τους δικούς του όπου είναι τρίτη, αλλά να διευκρινίσουμε ότι αυτό είναι του κόμματος του Μελανσόν. Δεν αφορά όλη την το αριστερό μέτωπο, δηλαδή. Ακριβώς, δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτό θα ισχύσει για όλους τους υποψηφίους της αριστεράς. Το ίδιο ισχύει και για του Μακρόν, ότι ο ίδιος ο Μακρόν δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα αποσύρει εφόσον ο δεύτερος υποψήφιος είναι από το Μελανσόν ή αν είναι από κάποιο άλλο κόμμα της αριστεράς. Mm-hmm. Αν και έχουμε ήδη δει δείγματα υποψήφιων του Μακρόν, οι οποίοι ήδη δηλώσαν ότι δεν θα προχωρήσουν στον τρίτο γύρο, στο δεύτερο γύρο με συγχωρείτε, εφόσον είναι τρίτη και ας είναι του Μελανσόν. Mm-hmm. Άρα είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή να κάνουμε εκτίμηση εδρών, τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη, αν θέλετε να ξαμιλήσουμε την Τετάρτη, που θα έχουμε μία εικόνα που έχουν πάει συμμαχίες. Ένα τελευταίο, υπάρχουν και Ρεπουμπλικάνοι, ένα 10%, το δείξατε πριν. Ναι. Αυτοί επίσης δεν είναι ενιαίο κομμάτι, δηλαδή ένα περίπου 7% έχει συμμαχίσει με τη Λεπέν, ένα 3% είναι ανεξάρτητο, χοντρικά το λέω. Παρ' όλα αυτά ούτε αυτό είναι ακριβές. Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα στηρίξουν τη Λεπέν ή αν θα στηρίξουν κάτι άλλο. Οπότε ο Μακρόν, αν διάβασα σωστά, Μαριλίζα, ο Μακρόν κάλεσε σε συνασπισμό Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων. Ακριβώς. Κάλεσε σε συνασπισμό, γιατί αρκετοί από τους Ρεπουμπλικάνους, παρά την απόφαση του Προέδρου των Ρεπουμπλικάνων του κόμματος να στηρίξει τη Λεπέν, οι παλιοί και οι πολύ στιβαροί, τα στιβαρά μέλη του κόμματος δεν το δέχτηκαν. Οπότε ο Μακρόν αυτή τη στιγμή θέλει να πάρει όσους μπορεί από τους Ρεπουμπλικάνους με το μέρος του. Παρόλα αυτά, αυτά τα νούμερα είναι πολύ χαμηλά στο σύνολο και η ουσία είναι τι θα γίνει με τους υποψηφίους της αριστεράς, της Νέας Λαϊκής Συμμαχίας. Ναι. Άρα θα ξέρουμε λίγο καλύτερα την Τετάρτη για να μπορούμε να κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση. Μαριλίζα, τι θα σημάνει ενδεχομένως μια κυβέρνηση ακροδεξιάς με πρόεδρο τον Εμμανουέλ Μακρόν για τη Γαλλία και τι θα σημάνει αυτό και για την Ευρώπη βέβαια? Αυτό θα δημιουργήσει πάρα πολλά θέματα. Αυτά έχουμε την περιβόητη συγκατοίκηση που έχουμε να το δούμε από το 2002 στη Γαλλία, όπου ο πρόεδρος έχει την εξωτερική πολιτική και κάποιες άλλες αρμοδιότητες και ο πρωθυπουργός, που στην περίπτωση που υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία θα είναι ο Μπαρντελά, ουσιαστικά θα έχει την πολιτική στο κοινοβούλιο. Όμως, επειδή είναι μέρα με τη νύχτα οι πολιτικές τους, δεν είναι όπως παλιότερα, θα δούμε πάρα πολλά προβλήματα στη λειτουργία της χώρας, είναι ξεκάθαρο αυτό, και ως προς την Ευρώπη ανησυχούν πάρα πολύ και για το οικονομικό κομμάτι, γιατί το πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει η Λεπέν, το οικονομικό, δεν στέκεται, να το πω απλά. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να τεινάξει τη Γαλλία στον αέρα. Ένα από τα πράγματα που ζητάνε είναι να ξαναδιαπραγματευτούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση το εμπορευπολογισμό. Αυτό δεν γίνεται. Έχει συμφωνηθεί μέχρι το 2027, δίνω ένα απλό παράδειγμα. Και ως προς το κομμάτι το πολιτικό, να μην ξεχνάμε ότι όσο και να το κανονικοποίησε εισαγωγικά η Λεπέν, αυτά που έχουν υποσχεθεί, π.χ. τα παιδιά δύο μεταναστών που γεννιούνται στη Γαλλία, που αυτοί παίρνουν υπηκότητα να μην έχουν τα ίδια δικαιώματα και γενικά οι μετανάστες, και όταν λέμε μετανάστες δεν αναφερόμαστε σε μετανάστες που έρχονται σήμερα, αναφερόμαστε σε ανθρώπους που μένουν στη Γαλλία χρόνια, να έχουν ουσιαστικά πολίτες δεύτερης κατηγορίας, αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει με το Σύνταγμα της Γαλλίας. Άρα θα έχουμε και πάρα πολλές διαμάχες στο εσωτερικό. Άρα και πολιτικά και οικονομικά είναι ανησυχητικό. Και το τελευταίο είναι η Ουκρανία. Βέβαια. Γιατί να θυμίσουμε ότι το κόμμα της Λεπέν είχε χρηματοδοτηθεί από τη Ρωσία, ήταν αρκετά φιλορωσικό. Κατέβασε λίγο τους τόνους η Λεπέν προεκλογικά και είπε θα στηρίξουμε μεν την Ουκρανία, αλλά όχι με τον τρόπο που λέμε μέχρι τώρα. Και αυτό δημιουργεί μια πρόσθετη ανησυχία, αν σκεφτούμε κιόλας ότι μπορεί να βγει και ο Τραμπ. Μαριλίζα, έχει γυρίσει πούμεραγκ, θεωρείς, στον Εμμανουέλ Μακρόν η απόφαση να προκηρύξει εκλογές, ή ήταν κάτι που το περίμενε, όπως έδειχναν και οι δημοσκοπήσεις, και εν τέλει έριξε την ευθύνη στους πολίτες, στους Γάλλους πολίτες? Πολλοί τον κατηγορούν ότι και έχει γυρίσει μπούμεραν και τον κατηγορούν ότι έβαλε και τη Γαλλία σε μια τρομερή περιπέτεια αχρίαστη. Και την Ευρώπη ενδεχομένως. Και την Ευρώπη, ναι, αναφέρομαι εσωτερικά στη Γαλλία, και όλοι στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ ανήσυχοι.
Κάποιοι αναλυτές, έτσι που συζητούσα σήμερα και με τη Γαλλία, θεωρούν ότι αν μη τι άλλο, αν ήθελε να ρίξει την ευθύνη στους ψηφοφόρους, ας το έκανε το Σεπτέμβριο, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει και τους Ολυμπιακούς η Γαλλία. Και γενικά να είχε περάσει η περίοδος μετά τις ευρωεκλογές, λίγο να είχε καταλαγιάσει και αυτό να γινόταν ίσως το Σεπτέμβριο. Ο Μακρόν πήρε ένα στοίχημα το οποίο δεν του έχει βγει, μεν, το βλέπουμε ξεκάθαρα. Αλλά η άλλη ανησυχία του, και γι' αυτό θεωρώ ότι το έκανε τώρα, είναι ότι εάν το κόμμα της Λεπέν βρεθεί να κυβερνάει ή έστω να είναι μειοψηφία αλλά πρώτο κόμμα στην κυβέρνηση, θα απογυμνωθεί σε εισαγωγικά και θα χάσει την έγκλη του, γιατί υπόσχονται πράγματα τα οποία δεν γίνονται, προκειμένου το 2027 που έχουμε προεδρικές εκλογές η Λεπέν να έχει αποδυναμωθεί. Άρα σε βάθος χρόνου αυτό είναι αυτό που λέμε το backup plan. Το δεύτερο σχέδιο, το εναλλακτικό του Μακρόν. Μέχρι στιγμής είναι καταστροφή, είναι ξεκάθαρο. Το θέμα είναι μην απογυμνωθεί και οι Γάλλοι πολίτες και τα δικαιώματα των μεταναστών και τέλος πάντων, ναι. Η Γαλλία, ο Μακρόν, με τον τρόπο που διακυβέρνησε, διέλυσε και την κεντροδεξιά και την κεντροαριστερά, έμεινε μόνος του και δεν ενίσχυσε και την εκλογική του βάση, δεν επένδυσε στο να φτιάξει τις βουλευτικές του έδρες τους. Αυτό το αποτέλεσμα οδήγησε στο ότι οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν μία εναλλακτική αξιόπιστη. Δηλαδή θέλουν να βγάλουν τον Μακρόν και δεν έχουν πού να πάνε. Περί αυτού πρόκειται. Μάλιστα. Οπότε σου λένε ας ψηφίσουμε και ό,τι γίνει. Το έχουμε δει τι γίνεται με το λαϊκισμό. Ή θα πρέπει να κάνουν πίσω όπως έκανε η Μελόνη όσο αφορά. Να θυμίσουμε ότι και η Μελόνη ακροδεξιά ξεκίνησε και κυβερνάει, δεν θα πω κεντρώα, αλλά όσο αφορά τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή, έχει αλλάξει πλώρη, ας πούμε, για το μεταναστευτικό και τη Λαμπεντούζα είχε και νομοποίησεις έκανε και καμία σχέση με αυτά που έλεγε. Ή θα δούμε κάτι τέτοιο ή θα χάσουν την έγκλη τους. Για να δούμε, Μαριλίζα, όπως και να έχει, θα είμαστε ξανά μαζί πολύ σύντομα για να μας δώσεις και τις νεότερες πληροφορίες και την ανάλυση σου. Να σε ευχαριστήσω πολύ για σήμερα.